Όμως ο κορονοϊός Μάνο έφερε δραματική περικοπή στο πτητικό έργο. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε για τους λάτρεις των αερομεταφορών αποτυπώνει ακριβώς αυτό που είπες, Κατερίνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αεροπλάνο είναι το μέσο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά. Και αν κανείς παρατηρεί την αέρια κυκλοφορία μέσα από διάφορα site, αντιλαμβάνεται πόσες χιλιάδες αεροπλάνα μπορούν να πετούν ανά μία ώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα στοιχεία του Eurocontrol όπως δημοσιεύονται στον βρετανικό Guardian. Να σας πω λοιπόν ότι από τη μία πλευρά της οθόνης, εκεί που υπάρχει έντονη η φωτεινότητα και η κινητικότητα, είναι η 18η Απριλίου του 2019. Ουσιαστικά από το δορυφόρο χάρτης δεν φαίνεται για πολλές χώρες, όπου η πυκνή κίνηση των αεροσκαφών έχει καλύψει ολόκληρες γεωγραφικές οντότητες. Από την άλλη πλευρά είναι η 16η Απριλίου του 2020 και βλέπουμε πόσο δραματική, Κατερίνα, είναι η μείωση των πτήσεων λόγω κορονοϊού πάνω από την Ευρώπη. Να σου πω ότι η Ευρώπη είναι και από τις περιοχές που έχουν το πιο πυκνό αεροπορικό δίκτυο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, βλέπουμε τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου. Η 11η Απριλίου του 19 είναι από τη μία πλευρά, η 9η Απριλίου του 2020 από αυτήν την πλευρά. Και βλέπουμε ελάχιστα αεροσκάφη να κινούνται πάνω από τον εναέριο χώρο της Βρετανίας. Η εικόνα αυτή βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στη Βρετανία. Θα δούμε και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την Γαλλία και ένα μέρος της Ισπανίας. Και η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει ένα πολύ πυκνό αεροπορικό δίκτυο. Δείτε ποια ήταν η εικόνα στις 3 Απριλίου του 2019, σχεδόν ένα χρόνο πριν, και ποια ήταν η εικόνα την 1η Απριλίου του 2020. Μπορεί κάποιος να μετρήσει τα αεροσκάφη που κινούνται εκείνη τη στιγμή πάνω από τον εναέριο χώρο της Γαλλίας. Θα πάμε να δούμε έναν ακόμα χάρτη. Βλέπουμε την περιοχή της Ιταλίας. Ποια ήταν η εικόνα πριν τον κορονοϊό και ποια είναι η εικόνα σήμερα. Η Ιταλία είναι και από τις χώρες που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία του κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε για να δούμε την χώρα μας. Η χώρα μας, ειδικά τώρα, υπό νορμάλες συνθήκες, θα ήταν στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε ποια ήταν η εικόνα πριν και ποια είναι η εικόνα σήμερα. Ελάχιστα τα αεροσκάφη που κινούνται στον εναέριο χώρο της Ελλάδας και κάποια που κάνουν προσεγγίσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και ελάχιστα του Ηρακλείου. Αυτά τα τρία αεροδρόμια. Αυτή είναι η εικόνα στην χώρα μας την εποχή του κορονοϊού. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι και ο κλάδος είναι άμεσα συνδεδεμένος με χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη χώρα μας και σε κάθε χώρα βέβαια. Ακριβώς. Υπό νορμάλες συνθήκες, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάνω από τον εναέριο χώρο της Ελλάδος και κυρίως τα μεγάλα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Ηρακλείου θα υπήρχε μια πολύ έντονη κινητικότητα. Σήμερα η κίνηση είναι εντελώς μηδενική και βλέπουμε βεβαίως και την Ισπανία εδώ, Κατερίνα, όπως και την Πορτογαλία. Ποια ήταν η εικόνα στις 8 Απριλίου του 2019 και ποια είναι η εικόνα στις 6 Απριλίου του 2020 όσον αφορά την κινητικότητα. Πραγματικά η μείωση των πτήσεων είναι σε ποσοστό ακόμα και 95% ανά περιοχές και ανά χώρες και αυτή είναι η εικόνα που μεταδώσαμε πριν από λίγο στους τηλεθεατές. Πάντως, σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας, είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο μήνα διακινήθηκαν μόλις 635.000 επιβάτες έναντι 1.640.000 επιβατών το Μάρτιο του 2019. Οι αριθμοί και οι εικόνες τα λένε όλα. Και να σκεφτούμε, Κατερίνα, ότι τον προηγούμενο μήνα η απαγόρευση των πτήσεων ήλθε μετά τις 15 Μαρτίου. Mm-hmm. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η μείωση αν ήταν σε όλη τη διάρκεια του μήνα. Και εξακολουθούμε να βλέπουμε την εικόνα της Ελλάδας και των πτήσεων πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.